κατά 3,5% ήταν αυξημένη η παραγωγή στην ασφάλιση μεταφερόμενων εμπορευμάτων το 2018, σύμφωνα με μελέτη της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος σε 28 εταιρείες που δραστηριοποιήθηκαν στις συγκεκριμένες ασφαλίσεις και υπό την καθοδήγηση της Επιτροπής Ασφαλίσεων Περιουσίας, Αντασφαλίσεων, Μεταφορών και Σκαφών της Ένωσης. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, οι συμμετέχουσες ασφαλιστικές επιχειρήσεις ασφάλισαν 58.651 ταξίδια εντός του 2018, ενώ τα συνολικά ασφαλισμένα κεφάλαια έφτασαν το ύψος των 10,9 δισεκατομμυρίων ευρώ. Το 50% αυτών αφορούσε σε μεταφορές όπου η Ελλάδα ήταν τόπος αναχώρησης ή προορισμού, ενώ τα συμβόλαια μεταφορών αποκλειστικά εντός Ελλάδος αφορούσαν στο 39,3% των ασφαλισμένων κεφαλαίων. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, από τα συμβόλαια που εκδόθηκαν το 2018 προκύπτουν 1.009 ζημιές με συνολικό εκτιμόμενο κόστος 3,5 εκατομμύρια ευρώ. Από τις μεταφορές εντός Ελλάδος έγιναν 349 ζημιές με αποζημιώσεις 1,4 εκατομμύρια ευρώ. Από μεταφορές όπου η Ελλάδα ήταν τόπος αναχώρησης ή προορισμού έγιναν 522 ζημιές με αποζημιώσεις 1,6 εκατομμύρια ευρώ, ενώ στα ταξίδια που έγιναν στο εξωτερικό υπήρξαν 138 ζημιές με αποζημιώσεις 460.000 ευρώ. Το μεγαλύτερο πλήθος ζημιών αφορούσε κτυπήματα και θράψη, όπως επίσης και διαβροχή. Η παραγωγή του κλάδου ασφάλιση μεταφερόμενων εμπορευμάτων σε ποσοστό περίπου 93% προέρχεται από ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές, μεσίτες, πράκτορες και ασφαλιστικούς συμβούλους.